και έρχονται οι κυρίες. Θα μεταφερθεί σε χρόνο που θα συνεργαστούμε μαζί σας και στον Δικέρμη. Πόσες μέρες θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα να μείνουν και πάνω από τους 3 μήνες που έχουμε πει, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση σε αυτά τα θέματα πρόληψη. Θα δούμε το θέμα και των ημερίδων, γιατί αυτό τώρα με την πανδημία δεν πάει καλά. Γι' αυτό και εμείς, συγγνώμη τώρα, δεν διακόπτω, αλλά συμπληρώνω. Και εμείς σήμερα, που είναι μια μέρα που τη θέλουμε ερώ στο μυαλό και στην ψυχή, δεν είναι μια εκδήλωση από τις συνηθισμένες μας εκδηλώσεις. Γιατί είναι αυτή η πανδημία στη μέση. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε μαζί, όπως είπα. Θα μας πείτε ποια είναι η κατάλληλη περίοδο για σας που θέλει να έρθει. Και 2 εβδομάδες και 4 εβδομάδες δεν έχουμε πρόβλημα να μείνει εκεί πέρα, ώστε τα αποτελέσματα που θα κάνουν προφανώς θα πηγαίνουν στο γιατρό σας να τα βλέπει. Έτσι, γιατί κάθε μία από εσάς έχει το προσωπικό του γιατρό ή πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσουμε ώστε να μην αυτό, ευχαριστούμε πολύ, αλλά αυτό που λέει ο Δήμαρχος, να σας συμπληρώσω το εξής, ότι κάνοντας την ψηφιακή μαστογραφία δημιουργείται ένας φάκελος και εσείς φέρνετε αυτό το CD, το οποίο είναι με τα στοιχεία για να τα δώσετε, όπως είπε ο Δήμαρχος, στο γιατρό σας. Εάν ομιγέννητο κάτι ό,τι ανεβρίσκεται εκεί, υπάρχει άμεση προτεραιότητα, όχι μόνο για τις Ιωνίδες, ενώ από την οργάνωση αυτή της ενημέρωσης και του να στέλνετε στο Αλεξάνδρα, που έχει και την συνεργασία του Ελληνικού Ίδρυμα Ογκολογίας. Φυσικά, ενδεχομένως, ο καθένας έχει το δικό του γιατρό, αλλά να ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά οργανωμένο, με ιδιαίτερη διάθεση προσφοράς στον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το κόστος, μπορεί να πει κάποιος, μα πού να πάω τώρα, να κάνω τεστ, πάπε εκεί, δηλαδή πού θα πάω στο τροχήλατο, ναι ρε παιδί μου, θα πας, γιατί έτσι δεν θα πας στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί εκεί θα ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι δεν θα χάσει μια μέρα, αλλά θα κερδίσεις τη ζωή. Και με τα θέματα της πανδημίας, έτσι νοσοκομείο. Υπάρχει ο φόβος να πάει σήμερα κάποιος να κάνει εξαρτήμα στο νοσοκομείο, οπότε αυτό είναι κατά μόνα, δεν είναι το βρείτε καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Φυσικά. Και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κώστα Ξηδάρα, είπαμε ότι φέραμε το Πικέρμη στην Αθήνα. Έτσι μου είπε ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, μου λέει τι να κάνεις αυτή στη Ραφίνα και εγώ είπα Πικέρμη, Ραφίνα, Ραφίνα, Πικέρμη είναι ένα πράγμα. Ο Κώστας ο Ξεντάρας, πολύ φίλος, παιδιόφιλος, για τον Κώστα, όχι για μένα, και φυσικά δημοτικός σύμβουλος για πολλά χρόνια, αλλά και πολύ πολύ φίλος και άνθρωπος της προσφοράς. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Πού είναι η γυναίκα σου, φίλε, η γυναίκα σου είναι η Ιωνίδα. Α, τι να έρθει η γυναίκα σου, ρωτήσεις εσύ, έτσι. Τέλος πάντων, να της δώσεις χαιρετισμούς από όλους μας. Αυτός, ο ένας λόγος λοιπόν είναι, κορίτσια, να ξεκουνηθούμε από τον καναπέ μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ.